Σύνδεση με καλημέρα. Τη Θεσσαλονίκη. Άκουσα το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Άκουσα το ρεπορτάζ. Και καλό μήνα κιόλας. Και καλό μήνα κιόλας. Άκουσα το ρεπορτάζ. Είχα από χτες την είδηση. Είχα μιλήσει και με τους εργαζόμενους από την Πειραιώς. Να σας πω ότι εκείνο το οποίο ζητάω εγώ από την τράπεζα και από τους εργαζόμενους από την τράπεζα να μην μπει σε εφαρμογή τίποτα, θα σας πω μέχρι πότε, εν πάση περιπτώσει, και για ποιο λόγο, και από τους εργαζόμενους να μην υπογράψει κανείς τίποτα μέχρι πότε. Αύριο που θα γυρίσω στην Αθήνα θα συγκαλέσω με πρωτοβουλία του Υπουργείου, δική μας δηλαδή, τριμερή συνάντηση μεταξύ της τράπεζας και των εργαζόμενων, των συλλογικών της οργάνων, για να αποσαφινιστεί πρώτον τι συμβαίνει και δεύτερον να σας πω να αποτραπεί οποιαδήποτε τέτοια εφαρμογή, διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Άρα, έχω ήδη ζητήσει και από τους... Έχετε κι εσείς, αυτή τη στιγμή μας διατυπώνετε μια ανησυχία, γιατί στο ρεπορτάζ που μόλις ακούσαμε, συζητήσαμε για κάτι το οποίο δεν έχει επίσημα επιδοθεί στους εργαζόμενους, αλλά εσείς πάτε να προλάβετε αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνουμε αυτό σωστά. Αυτό ακριβώς. Θέλω να είμαστε, έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Θέλω να είμαστε μπροστά από τα γεγονότα, για να μπορούμε να καθορίζουμε και το πεδίο πάνω στο οποίο γίνονται αυτές οι συζητήσεις, οι κρούσεις ή σκέψεις, να το πω έτσι. Άρα πρέπει να συνεννοηθούμε όλοι, να καταλάβουμε σαφώς τι έχει στο μυαλό της η τράπεζα. Να σας πω πάντως, το γενικότερο πλαίσιο της δικής μας πολιτικής δεν συνενεί με την έννοια της απασχολησιμότητας που έχει επισέλθει τα τελευταία χρόνια, τα αρκετά τελευταία χρόνια, στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Άρα θέλω να πω ότι το πεδίο αυτό των εργασιακών σχέσεων δεν μας εκπροσωπεί. Κύριε Νεφελούδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τέτοιες ανακοινώσεις και έχει γίνει, το γνωρίζουμε όλοι μας, τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια από το 2010 και μετά, ότι κάποιος βγαίνει μπροστά σαν λαγός, πετάει μια πρόταση και στη συνέχεια πάνω εκεί χτίζονται νέες εργασιακές σχέσεις. Έτσι ακριβώς έγινε. Χτίστηκαν αυτές οι άθλιες εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα της τελευταίας οκταετίας. Μήπως πρέπει να είναι έντονη πλέον η παρέμβασή σας, ώστε να μην έχουμε καινούργια φαινόμενα? Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ας πούμε, βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη σήμερα, γιατί διάβασα ένα δελτίο τύπου των ξενοδόχων της πόλης, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν επειδή έχει γίνει επέκταση της κλαδικής σύμβασης. Και ήρθα να συζητήσω και με τους εργαζόμενους σε λίγο, δηλαδή το σωματείο τους, και με τους ξενοδόχους. Και να τους πω ότι τέρμα, οτιδήποτε συνιστούσε όλα αυτά τα χρόνια ευέλικτη μορφή ή μη κανονική διαδικασία που είχε να κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις κλπ., τελείωσε. Έχουμε ένα νέο πολιτικό πλαίσιο, ένα νέο πολιτικό περιβάλλον σε ό,τι αφορά τον τομέα της εργασίας. Πάνω σε αυτό όλοι θα κινηθούμε. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Για να προλάβουμε τα πάντα, θέλουμε να συζητήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε και να δούμε ποιες θα είναι νέες επιλογές. Στο φινάλε, οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Ακριβώς. Δεν μπορεί πια να ασκούνται πιέσεις τέτοιου τύπου στους εργαζόμενους. Και μάλιστα χωρίς να τηρούνται και οι νόμοι. Δηλαδή, υπάρχει το πολιτικό διάταγμα 240. Που μιλάει για διαβούλευση. Σε ποιο βαθμό μπορείτε να παρέμβετε τώρα εσείς, κύριε Νεφελούδη? Εννοείται με τι εργαλεία έχουμε στην τα εργαλεία. Την εφαρμογή του. Να ξεκαθαρίσουμε το νομικό θέμα που υπάρχει, να το διερευνήσουμε πλήρως και με βάση τα νομικά εργαλεία και τους ελεκτικούς μηχανισμούς θα παρέμβουμε. Πρακτικά θα μπορούσε αλλά να πει μια επιχείρηση. Ευελπιστώ να έχουμε συνένεση. Όπως είναι το πλαίσιο. Παρακαλώ. Σήμερα, το πλαίσιο. Οποιαδήποτε επιχείρηση, αλλά και μια τράπεζα πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να πει: εγώ εθελοντικά σας δίνω 1, 2, 5, 10 δυνατότητες και αφού δεν το επιβάλλω σε κανέναν, δεν υπάρχει κάποιος νόμος να με φρενάρει, εθελοντικά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του εργαζόμενου δηλαδή, μπορώ να προτείνω οτιδήποτε. Δεν υπάρχει όριο. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να διερευνήσω, σε αυτό που λέτε είναι μια ενδιαφέρουσα προβληματική, θέλω να διερευνήσω με πολύ συστηματικό τρόπο και με τις υπηρεσίες το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων που διαμορφώνονται ενώ υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας. Ξέρετε πολύ καλά, έχουμε επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα συλλογική σύμβαση εργασίας στον χώρο των τραπεζών μεταξύ των, για τους τραπεζοϋπάλληλους. Κατά συνέπεια, θέλω να δω τι υπερισχύει, σε ποιο βαθμό επίσης, και να δούμε και τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η διαδικασία. Άρα, είναι πολλά πράγματα που θέλω να διερευνήσουμε αρκετά συστηματικά πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής μέτρων κτλ.
Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Έλα, Νίκο, πες. Όχι, δεν θα πάω στο Τράπεζο εγώ. Θα πάω στο λόγο που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να ρωτήσω τότε κάτι πριν. Ναι, ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Νεφελούδη. Τώρα θυμήθηκα όση ώρα συζητάμε και τόση ώρα μάλλον και το πρωί στο γραφείο με τον αρχισυντάκτη τον Θοδωρή τον Καριώτη, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τράπεζα, και όχι μόνο για να είμαστε δίκαιοι, αλλά η συγκεκριμένη τράπεζα κάποια στιγμή από την επιθεώρηση εργασίας έκλεισε κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη, γιατί βρέθηκε με φοβερές παραβάσεις, καταστρατήγηση ωραρίου, υποδηλωμένη εργασία. Έχει 1,6 εκατομμύρια, το μεγαλύτερο πρόστιμο. Ναι, εμείς εφαρμόσαμε τον νόμο και νομίζω ότι αυτό έχει αποτέλεσμα. Ακούω συστηματικά, το είπε και δημόσια και υπουργός επίσης, το ακούμε πάρα πολύ συστηματικά αυτό, ότι δεν επιτρέπουν σε κανένα πια να παραμένει. Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι που μέναν επειδή του άρεσε πάρα πολύ το περιβάλλον. Υποχρεώνονταν παλαιότερα να μένουν και να κάνουν περιορίες. Και, και οι περιορίες αυτές δεν ήταν δηλωμένες κτλ. Ξέρετε το σενάριο ποιο ήταν. Νομίζω ότι είχε αποκατασταθεί το πλαίσιο της νομιμότητας με αφορμή την Πειραιώς που κλείσαμε το κατάστημα για τρεις μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή λοιπόν αυτή την παρέμβασή μας εκεί και την εφαρμογή του νόμου. Έχουν συμμορφωθεί. Είναι και ξύμορο όμως κάπως. Έτσι, από τη μία να έχεις καταστρατήγηση ωραρίου και να κρατάς τους υπαλλήλους σου μέσα να δουλεύουν, και από την άλλη να τους λες, τώρα μπορείτε και να φύγετε, γιατί δεν χρειαζόμαστε τόσο προσωπικό. Εθελοντική μείωση. Θα δουλεύουν παραπάνω αυτοί που κάνετε. Κύριε Νεφελούδη, εγώ θα μείνω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είστε εκεί. Ναι. Γιατί διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι για την επέκταση κλαδικής. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να καταστρατηγηθεί κάτι από αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, αυτή η επέκταση? Σε καμία περίπτωση. Δεν υφίσταται αυτό το θέμα. Σε καμία περίπτωση. Το έχω εξηγήσει με όλες τις μορφές. Καλές οι συνήθειες των προηγούμενων χρόνων, όπου υπήρχε ένα απολύτως αρρύθμιστο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και όχι μόνο. Καλή τέλος πάντων, η συνήθεια, εν πάση περιπτώσει, της αδήλωτης εργασίας. Τώρα θα πούμε σε άλλους όρους και προϋποθέσεις για τα εργασιακά ζητήματα. Και μία από τις προϋποθέσεις αυτές είναι η επαναφορά σε ισχύ των κλαδικών με την επικυριαρχία τους επί των επιχειρησιακών. Δεν δικαιολογείται τώρα να διαμαρτύρονται επειδή όσοι δεν έχουν μπει στη διαδικασία της, δεν εφάρμοζαν την κλαδική. Εντάξει. Γιατί τώρα αυτοί έχουν το θέμα και φωνάζουν. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε διαδικασίες, σε συζητήσεις και με τους εργαζόμενους συνολικά, μόνο στο πλαίσιο όμως της εφαρμογής των όσων έχουν μέχρι τώρα ψηφιστεί και έχουν γίνει νόμος του κράτους, ας πούμε, με την δημοσίευση που θέλει και την επέκταση. Αποχαιρετώντας σας και ευχαριστώντας σας για τα κρίσιμη παρέμβαση σας σήμερα και μας βγάλατε και μια είδηση για την τριμερή συνάντηση που θα έχετε αύριο με τους, που θα ζητήσετε αύριο με τους εργαζόμενους. Αύριο θα την καλέσω, ναι. Ναι, που θα ζητήσετε, είπα αύριο. Θα ζητήσετε, ναι. Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και με τους εργαζόμενους. Μας ρωτούν εδώ, και να μην το αφήσουμε να πάρει το κάποιοι τηλεθεατές, αν υπάρχει κάτι νεότερο για τους εργαζόμενους στην ΑΕΠ που βρίσκονται σε επίσκεψη, αν έχετε κάποια πληροφορία να τους δώσετε πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι μας το διατυπώνουν. Νομίζω ότι έχει υπογραφεί από την Υπουργό και είναι και έτοιμη σαν κοινή υπουργική απόφαση η καταβολή του εκτάκτου βοηθήματος των 1.000 ευρώ που δίνουμε και έχουμε συμφωνήσει με τους ανθρώπους. Είναι στη διαδικασία. Πρέπει να έχει τελειώσει η διαδικασία, αν δεν κάνω λάθος, να έχει πάει στον ΑΕΔ για την καταβολή. Αυτό είναι το πρώτο. Το υπόλοιπο νομίζω ότι έχει ρυθμιστεί κεντρικά από το κράτος, την κυβέρνηση, σε σχέση με τον νέο φορέα για την πνευματική διοκτησία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Κάνουμε και ένα θέμα κάποια στιγμή. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλό μήνα. Κάποια στιγμή.